Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε. 85% όσων νοσούν από τον κορονοϊό εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Ας το παραδεχτούμε. Η εμφάνιση του κορονοϊού στον πλανήτη έχει αλλάξει τις συνήθειές μας και μας έχει γεμίσει νευρικότητα και φόβο. Ο τρόπος που έχουμε μάθει να ζούμε πρέπει να αλλάξει. Η χώρα μας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι στην 25η θέση σε αριθμό κρουσμάτων, με πρώτη την Κίνα, δεύτερη την Ιταλία και τρίτο το Ιράν. Περισσότερο ευάλωτοι είναι ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που έχει κηρύξει τον πλανήτη σε πανδημία, έχει δώσει απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα προκειμένου να μην εμφανιστούν φαινόμενα πανικού. Καταρχήν, ένα ζεστό μπάνιο δεν σκοτώνει τον ιό. Ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του νερού, το ανθρώπινο σώμα παραμένει μεταξύ των 36,5 και 37 βαθμών Κελσίου. Ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται από τσίπημα κουνουπιού ούτε από τα κατοικίδια. Το σκόρδο μπορεί να απομακρύνει τους ανθρώπους από κοντά σας, όμως δεν απομακρύνει τον κορονοϊό. Μην καταναλώνετε αντιβιωτικά, δεν λειτουργούν ενάντια στους ιούς, μόνο ενάντια στα βακτήρια. Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα του κορονοϊού? Καταρροή, πονόλαιμος, πυρετός και βήχας. Από τα στοιχεία που έρχονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας, τα 6 από τα 10 κρούσματα αφορούν ηλικίες άνω των 60 ετών. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με ηλικιωμένους, καθώς μπορεί εμείς να τους μεταδώσουμε την ασθένεια. Επιπλέον, το 88,5% των θανάτων αφορά άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών. Εάν εμφανίζετε συμπτώματα και έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε πλητώμενη περιοχή, μην προσέλθετε μόνοι σας στο νοσοκομείο. Καλέστε τον γιατρό σας ή τον ΕΟΔΗ και παραμείνετε στο σπίτι σας. Η κατοίκον απομόνωση δεν είναι σε καμία περίπτωση διακοπές. Αν κάποιος θεωρηθεί πιθανό κρούσμα και πρέπει να μείνει σπίτι, ας γνωρίζουμε τα εξής. Θα πρέπει να μετράει τη θερμοκρασία του τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα για διάστημα 14 ημερών το λιγότερο. Αν χρειάζεται φροντίδα, αυτή θα παρέχεται από ένα μόνο άτομο που δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, ενώ δεν επιτρέπονται επισκέψεις από άλλα άτομα της οικογένειας. Επίσης, οι χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά και αν υπάρξει ανάγκη επικοινωνίας, θα πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων ανάμεσα στα άτομα. Περιορισμός των μετακινήσεων του ατόμου στο σπίτι, αν είναι δυνατόν, μόνο σε ένα δωμάτιο. Ο καθαρισμός των ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούμε και ιδίως του κινητού μας θα πρέπει να γίνεται συχνά είτε με απολυματικά μαντιλάκια είτε με παρόμοια προϊόντα. Η θήκη θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή και να καθαρίζεται χωριστά. Επίσης, καλό θα ήταν οποιαδήποτε προσωπική ηλεκτρονική φορητή συσκευή μας να παραμένει κοντά μας και να μην αλλάζεται ή να δίνεται σε άλλους χρήστες. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μας. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν πνευμονία ή δυσκολία στην αναπνοή. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Princeton χρησιμοποίησαν μια ειδική συσκευή ώστε να ψεκάσουν δείγματα του κορονοϊού στον αέρα. Διαπίστωσαν ότι ο ιός επιβιώνει στον αέρα μέχρι και 3 ώρες. Ο νέος κορονοϊός επιβιώνει για 2 με 3 ημέρες σε επιφάνεια από πλαστικό και από ανοξείδωτο χάλιβα. Σε χαρτόνι, ο ιός επιβιώνει μέχρι 24 ώρες, ενώ σε χάλκινη επιφάνεια πολύ λιγότερο, δηλαδή περίπου 4 ώρες. Ένας νοσοκόμος από την Ιταλία αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία του να δουλεύει σε ιταλικό νοσοκομείο εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Αλμπέρτο Παρατσόλι, μέσα από το προφίλ του στο Facebook, ελπίζει να ευαισθητοποιήσει το κοινό ώστε να μείνει σπίτι. Θα ήθελα να σταθείτε λίγο επισημένοι στο τι σημαίνει να δουλεύει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Τι σημαίνει να δουλεύει σε βάρδιες χωρίς να μπορείς να πιεις νερό, να φας ή να ικανοποιείς την ανάγκη σου να πας τουαλέτα, γιατί ο εξοπλισμός τελειώνει και δεν έχεις την πολυτέλεια να χαραμίζεις μάσκες και ολόσωμες φόρμες. Το να μένεις σπίτι σου είναι πράξη που οφείλει στην κοινωνία. Τέλος, μια συγκλονιστική φωτογραφία κάνει εδώ και λίγες μέρες το γύρο του διαδικτύου. Ένας γιατρός με λευκή στολή και πλήρη εξάρτηση προστασίας μεταφέρει έναν 87χρονο ασθενή με το κρεβάτι του για εξετάσεις. Σταματά για λίγο έξω από την